Τον ακούσουμε τον κύριο Άρσοφ. Κύριε Άρσοφ, από 6 χρόνια η Ομόνοια και εσείς οδηγάτες. Κύριε Άρσοφ, από 6 χρόνια ξανά η Ομόνοια παίρνει το κύπελλο και μάλιστα μέσα στον πάγκο. Πήραμε ακόμα μια φορά πήραμε κύπελλο. Για μένα είναι πολύ μεγάλο επιτυχία ότι όσο χρόνο είμαι στην Ομόνοια, τόσο κύπελλα και πρωτάθλημα πήρα και τελευταίο χρόνο πήρα ξανά κύπελλο και είμαι ευχαριστημένος. Αυτά από τον ευχαριστούμε τον κύριο Άρσοφ. Παρακαλούμε να αρχίσεις με την Ομόνοια λαός κύπελλο. Και εγώ τους υποσχέθηκα και το λέω και τώρα, Ομόνοια λαός κύπελλο. Γιατί το λέω αυτό, ότι ο κόσμος μας είναι ευχαριστημένος. Εγώ είμαι τόσο χρόνια στην Ομόνοια, και πρέπει να πω ότι το πρώτο παιχνίδι που ήταν στο Τσίρεο με την Ανόρθωση είμαι μέσα στην κερκίδα, στην φύλατρη μας, στην οπαδή μας και τους είδα πως κλαίουν άνθρωποι, άντρες, κλαίουν σαν μικρή παιδιά και ειλικρινά και εγώ ήμουν εκεί και όταν τους είδα και εγώ είχα δάκρυ στο μάτι μου. Αυτό το λέω ότι τώρα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Τώρα είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Όταν παίρνεις ένα κύπελλο, δεν μπορεί να μην είσαι ευχαριστημένος. Εγώ πρέπει να πω πρώτο ευχαριστώ το Συμβούλιο μας, το Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Εφορία Ποδόσφαιρο, το παιδί μας που μας βοηθήσουν συνέχεια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και αν πρέπει να μιλώ για το σημερινή παιχνίδια, νομίζω δικαία κερδίσουμε. Δεν μπορεί κανένας να πει τίποτε. Ο κύριος Γιώργος Άρσοφ για την πρώτη του εκτίμηση. Μάλιστα, έχουμε εδώ δίπλα μας τον κύριο Άρσοφ. Στα 70 σας χρόνια, κύριε Άρσοφ, έμελε να ζήσετε και αυτή την εμπειρία μέσα στα κυπριακά γήπεδα. Το έζησα πολλές φορές, δεν είμαι τόσο συγκεκριμένος. Να περάσουμε και αυτό. Και τι έχετε να πει για το σημερινό παιχνίδι? Σήμερα πρέπει να δείξουμε ότι στο Κύπρος παίζουμε καλό ποδοσφαίρο. Ο κόσμος να είναι ευχαριστημένος, η διαιτησία να είναι στην καλή κατάσταση και καλύτερος να κερδίσει. Ευχαριστήσουμε τον κύριο Άρσοφ.